Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε για τα self-test που έρχονται, όπως όλα δείχνουν, την επόμενη εβδομάδα. Θα τα κάνουν υποχρεωτικά οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. Είναι μια βασική προϋπόθεση προκειμένου να ανοίξουν τα σχολεία. Ο κύριος Γκούμας, οργανωτικός γραμματέας της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, είναι μαζί μας στο δελτίο. Καλησπέρα σας, κύριε Γκούμα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Το άνοιγμα των σχολείων φαίνεται ότι πλέον θα καθοριστεί από τα self-test. Αν υπάρξει επαρκής αριθμός των τεστ, τότε θα ανοίξουν τα σχολεία ακόμη και την επόμενη εβδομάδα. Βέβαια, δίνεται μια προτεραιότητα στα λύκεια, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, και στην τρίτη τάξη που έχει και τις πανελλαδικές. Πώς βλέπετε όλη αυτή τη διαδικασία? Εμείς θέλουμε να υπάρχουν ανοιχτά σχολεία. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία θέλει ανοιχτά σχολεία. Εν μέσω πανδημίας και αυτά που ακούσαμε και πριν από λίγο που αναδείξατε πάλι το θέμα, τα πράγματα δεν είναι τόσο ευχάριστα. Άρα λοιπόν, ανοίξουν και εφόσον οι επιδημιολόγοι εισηγηθούν και η πολιτική ηγεσία αποφασίσει, θέλουμε και τα self-test, τα οποία τα αναμένουμε, και μέσα από την νομοθετική πρωτοβουλία που ανέλαβε η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, θέλουμε, όπως καταλαβαίνετε, μια ασφαλή διαδικασία, η οποία θα υποδειχθεί για μας τους εκπαιδευτικούς, για τα παιδιά, για τις οικογένειες, ούτως ώστε τα σχολεία μας να θωρακιστούν και να λειτουργήσουν σωστά και με ασφάλεια και για τους μαθητές και για τους εκπαιδευτικούς. Τα βλέπετε δηλαδή ως σύμμαχο σε όλη αυτή την αντιμετώπιση της πανδημίας αυτή την ώρα, κύριε Γκούμα? Βεβαίως. Σύμμαχος αυτή τη στιγμή είναι και η πρόληψη, η οποία πρέπει να γίνει οργανωμένα. Γι' αυτό επιμένουμε ότι πρέπει να υπάρχει να υπάρχουν υποδείξεις, γιατί πολλά ακούγονται, πώς θα γίνονται τα τεστ, πώς θα πιστοποιούνται στο σχολείο από τους γονείς. Έχετε ενημερωθεί εκπαιδευτική για αυτή ακριβώς τη διαδικασία? Όχι. Δεν έχουμε ενημερωθεί. Ό,τι ακούμε από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ό,τι βλέπουμε στα διάφορα site. Ευελπιστώ ότι μέσα στη βδομάδα, εφόσον υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία, θα ενημερωθούμε και εμείς. Mm-hmm. Και παράλληλα, με τα self-test, τα οποία πρέπει να είναι επαναλαμβανόμενα, ειδικά και για τους χώρους των ανοιχτών σχολείων της ειδικής αγωγής, έχουμε ζητήσει κατ' επανάληψη να υπάρχουν τεστ, τα οποία να είναι προληπτικά, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, αλλά και επιπλέον θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι για μας, μαζί με αυτό που προαναφέραμε, με τα self-test, θα πρέπει να υπάρχει και πρέπει να το δει η πολιτεία, έστω και αν είμαστε στον Απρίλιο από αύριο, και μείωση των μαθητών ανά τμήμα και όρους υγιεινής και ασφάλειας και καθαριότητας σε όλα τα σχολεία. Έξτρα μέτρα δηλαδή για να ανοίξουν και πάλι τα σχολεία και να μην ξανακλείσουν μέχρι τέλος Ιουνίου. Δεν κάνει καλό. Αυτό παιδαγωγικά δεν κάνει καλό. Το μόνο που ξέρει όλος ο κόσμος πλέον ότι οι εκπαιδευτικοί, οι συνάδελφοι σε όλα τα σχολεία, όλες οι ειδικότητες έχουν βάλει πλάτη, ούτως ώστε τα παιδιά να παίρνουν αυτό που είναι να πάρουν στο βαθμό που μπορούν, γιατί η διαζώσης εκπαίδευση δεν μπορεί να αντικατασταθεί, αλλά πραγματικά δίνουν το καλύτερό τους σε αυτό. Άρα να θωρακίσουμε και με αυτό το μέτρο, με τα self-test και με τους όρους υγιεινής και το μείωση των αριθμών ανά τμήμα, όλη τη διαδικασία της εκπαίδευσης. Η τηλεεκπαίδευση σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά την διαζώσης εκπαίδευση. Αυτό το έχουμε αντιληφθεί όλοι. Το Υπουργείο μελετά την παράταση του σχολικού έτους μέχρι τέλος Ιουνίου. Αυτό θα βοηθούσε και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τους μικρούς μαθητές που ήδη έχουν κουραστεί να βρίσκονται μπροστά σε έναν υπολογιστή. Κοιτάξτε να δείτε. Αλληλεγγύμενες οι προτάσεις που κάνει η κυρία Υφυπουργός και διαζώσεις που την είδαμε στις αρχές του μήνα. Από τη μία αναδεικνύει και λέει ότι είναι ισοδύναμη η τηλεκπαίδευση μαζί με την διαζώσεις, πράγμα που δεν ισχύει. Αλλά αν δεχτούμε κάτι τέτοιο, μετά έρχεται και εισηγείται και λέει ότι θα έχουμε δύο εβδομάδες παράταση. Αυτό δεν στέκει για μας λογικά. Από την άλλη πλευρά, για μας τους εκπαιδευτικούς, ξέρετε, η ζωντανή εκπαίδευση είναι σαν το αίμα που κυλάει στις φλέβες μας. Τι θέλουμε. Τι θέλουν και τα παιδιά. Ναι. Άρα όσο πιο πολύ είμαστε κοντά στα παιδιά μας, όσο πιο καλύτερα μπορέσουμε να
αντικαταστήσουμε κάποια πράγματα διαζώσεις, καλό θα ήταν. Αρκεί μην ξανακλείσουμε, γιατί ξέρετε, σε ορισμένες περιόδους lockdown δεν προλάβαμε ούτε να τα αποχαιρετήσουμε τα παιδιά. Μην συμβεί το ίδιο με τώρα. Άρα, ομαλή πρόσβαση με όρους ασφάλειας, υγιεινής και ό,τι έρθει να μπορέσουμε να το μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά σε γνώση και να αποχωριστούμε κανονικά το καλοκαίρι με ασφάλεια για να πάνε στα σπίτια τους και εμείς να είμαστε καλά. Να το ευχηθούμε όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κούμα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.